Σε ύφεση ήταν το πρωί της Δευτέρας η πυρκαγιά στην επαρχία Λεμεσού, σύμφωνα με ανάρτηση στο Twitter του εκπροσώπου τύπου της πυροσβεστικής, Ανδρέα Κετή. Ο κύριος Κετής προσθέτει ακόμη ότι μεταξύ των χωριών Φασούλας και Αψιού υπάρχει ενεργό μέτωπο στο οποίο εργάζονται εντατικά δυνάμεις πυρόσβεσης. Σύμφωνα με τον κύριο Κετή, η πυρκαγιά χωρίστηκε σε τομείς σε συνεργασία με το τμήμα δασών και κατά τη διάρκεια της νύχτας οι επίγειες δυνάμεις εργάζονταν για τη δημιουργία εγκαταστάσεων σωλήνων νερού για κατασβέσεις σε απρόσιτες περιοχές μετά από διάνοιξη οδών με καδενοφόρα οχήματα. Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκινάμε με εναέρια μέσα για κατασβέσεις ενεργών εστιών και οριοθετήσεις, καταλήγει ο κύριος Κετής στην ανάρτησή του. Το πρωί της Δευτέρας έγινε αποτύπωση της κατάστασης της φωτιάς στην επαρχία Λεμεσού από ελικόπτερο, στο οποίο επέβαινε ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Ανδρέας Γρηγορίου, ως υπεύθυνος συντονιστής για την άμεση ενεργοποίηση των μηχανισμών για την πρόληψη και αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Μέσω γραπτών μηνυμάτων, το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων επικοινώνησε με τον κύριο Γρηγορίου, ο οποίος βρισκόταν στο ελικόπτερο και όπως σημείωσε, ξεκίνησαν οι ρήψεις από τα πτυτικά μέσα, ενώ στην περίμετρο της φωτιάς βρίσκονται πολλές δυνάμεις για έλεγχο και επιτήρηση. Η Ρομπέρτα Μέτσολα, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, επικοινώνησε την Κυριακή με τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη για να του εκφράσει τη συμπαράσταση ότι οι σκέψεις της είναι μαζί με την Κύπρο και ότι βρίσκεται στο πλευρό της Κύπρου για ό,τι χρειαστεί οποιαδήποτε στιγμή. Τις προσπάθειες κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην επαρχία Λεμεσού αξιολόγησαν το βράδυ της Κυριακής οι αρμόδιοι φορείς σε σύσκεψη υπό την Προεδρεύουσα της Δημοκρατίας, πρόεδρο της Βουλής Ανίτα Δημητρίου. Υπάρχει συντονισμός σε ανώτατο επίπεδο για να καταφθάσει το συντομότερο δυνατόν βοήθεια στήριξης την οποία χρειαζόμαστε, υπογράμμισε η κυρία Δημητρίου. Η κυρία Δημητρίου ευχαρίστησε όλους όσοι εργάζονται για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Η φωτιά αναζωπυρώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής σε τρεις κοινότητες και προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση των αρχών. Η Ελλάδα στέλνει τη Δευτέρα στην Κύπρο δύο αεροσκάφη τύπου Καναντέρ για να συνδράμουν στην κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς, σύμφωνα με ανάρτηση στο Twitter του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών.